Συζήτησή μας με τον κύριο Νεφελούδη. Κύριε Νεφελούδη, καταρχήν με το ΕΚΑΣ ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, είναι μια πρόταση που γίνεται για να μπορέσουμε να προλάβουμε τον χρόνο επανυπολογισμού των συντάξεων. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι υπάρχει νέα πρόταση που υπάρχει μια σκέψη για αυτό το. Για ενίσχυση χαμηλών συντάξεων που έχασαν το ΕΚΑΣ για νέο ΕΚΑΣ. Ναι, για να μην μειωθεί το ΕΚΑΣ το 2017, γιατί όπως ξέρετε η διαδικασία της κατάργησης του ΕΚΑΣ είναι ετήσιου χαρακτήρα, σταδιακή. Αυτό που έχουμε στο χέρι μας εμείς είναι αυτό το οποίο έχει ψηφιστεί με τον νόμο τον ασφαλιστικό, ότι με τον επανυπολογισμό της σύνταξης όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι δικαιούχοι της εθνικής σύνταξης. Απλώς είναι μια διαδικασία η οποία είναι λίγο χρονοβόρα και αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε. Το κενό δηλαδή. Το κενό δηλαδή. Αυτοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό είναι το κακό με τις πλατφόρμες, τις πληροφοριακές κτλ., είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν σε σχέση με αυτά που πέρανε με το ΕΚΑΣ. Το 95% από αυτούς αύξηση στα εισοδήματά τους. Αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό στον κόσμο και υπάρχει μια ευθύνη για εσάς, έτσι. Μόνο από εμάς υπάρχει ευθύνη που δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά αυτό το πράγμα. Ναι, είναι. Διότι αυτή η κατηγορία των συνταξιούχων είναι αυτή που θα ευνοηθεί από την εφαρμογή, την πλήρη εφαρμογή του ασφαλιστικού συστήματος. Τα 384. Απλώς, όπως λέτε και εσείς, υπάρχει ένα κενό μέχρι την πλήρη εφαρμογή. Αυτό πρέπει να καλύψουμε τώρα. Ναι. Που ζημιώνονται, οπότε πρέπει εδώ να υπάρξει έτσι, ένα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Πόσο κόσμο θα αφορά, κύριε Νεφελούδη? Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Εμείς υπολογίζαμε ότι η διαδικασία του εξορθολογισμού που είχε ξεκινήσει με την πρώτη εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου θα περιλάμβανε περίπου 120.000. Αυτό ήταν περίπου το ποσό. Θα εφαρμοστούν τα όρια, τα εισοδηματικά που θέτει ο ασφαλιστικός νόμος για την εφαρμογή του ΕΚΑΣ. Και σας λέω, παράλληλα με αυτό, πάμε σε μια σειρά από ελαφρύνσεις ή και την παραμονή στα ίδια επίπεδα, για να μην έχουμε το κενό αυτό το οποίο δημιουργεί θέματα δικαιολογημένα κιόλας. Γιατί σας λέω και πάλι. Προσπαθούμε να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα στη διαδικασία του επανυπολογισμού, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αυτή η νέα πρόταση λοιπόν προς τους θεσμούς για διατήρηση, θα βάλω εγώ τον τίτλο του ΕΚΑΣ, είναι κοστολογημένη? Γνωρίζουμε από πού θα βρεθούν οι πόροι, γιατί σε όλα μας ρωτάνε πού θα τα βρείτε. Και δεύτερον, αν έχει κατατεθεί, απλώς είναι σκέψη. Δεν μπορώ να ξέρω με ακρίβεια αν έχει κατατεθεί επίσημα από τη μεριά του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων που χειρίζεται αποκλειστικά τα θέματα αυτά. Ξέρω όμως ότι η ροή των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία είναι πάρα πολύ καλή και δικαιολογεί τις δυνατότητες για να μπορούμε να αντικαθιστούμε αντισταθμιστικά τέτοια μέτρα. Άρα από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τα έσοδα των ασφαλιστικών. Πιθανόν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Είπαμε πριν, είπε στο ρεπορτάζ η Μαρίνα, ότι γι' αυτό το θέμα, επειδή το ρωτάω, γιατί έχουμε δεχτεί πάρα πολλά ερωτήματα για τους αγρότες, για τους κατόχους ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων σε περιοχές κάτω των 2.000. Αυτό ακριβώς είναι. Και αγρότες, είναι λήξαν αυτό, δηλαδή θα πάνε στον ΑΕ? Όσοι σε περιοχές που έχουν λήξε κάτω από 2.000. Κοιτάξτε, για να καταλάβουμε λίγο το μηχανισμό αυτό το συζητήσεων, γιατί βγαίνουν στον αέρα, αφού έχει προηγηθεί μια ολόκληρη διαδικασία συνεννόησης και με τεχνικά κλιμάκια και με τους θεσμούς. Υπήρχε μια προετοιμασία και οικονομοτεχνική και νομοτεχνική επίσης. Άρα νομίζω ότι από τη στιγμή που προχωράμε στη διαδικασία των ανακοινώσεων, των συζητήσεων, αυτά τα θέματα λίγο πολύ πρέπει να θεωρούνται σχεδόν λιγμένα. Άλλωστε, έχουμε και την πληροφορία από το ρεπορτάζ ότι θα είναι στο νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία. Ναι. Αυτό, ναι. Όπως και τα υπόλοιπα δύο που μας ανέφερε η Μαρίνα και πρέπει να πούμε κάποια παραπάνω. Θεωρείται λοιπόν δεδομένο ότι καταργείται και η έκπτωση στην εισφορά υγείας για νέους επαγγελματίες και αγρότες. Θα υπήρχε σταδιακή μείωση. Ωστόσο, τώρα όλο αυτό το 6,95% θα επιβληθεί από 1η-1η του 2017. Ναι, από 1η-1η του 2017, ναι. Κοιτάξτε, πάμε να ρυθμίσουμε, να τελειώσουμε με τις ρυθμίσεις. Που περιλαμβάνονται βέβαια σε αυτό που έχει ψηφιστεί στον νόμο και στην εφαρμογή του, για να πούμε σε μια κανονικότητα σε σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα. Κατανοητό πράγματα. Αυτό που λέτε, απλώς είναι κάτι ήδη ψηφισμένο, το ναι. Οποίο θα φέρει μια ανατροπή. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη θα είναι στο μηνιαίο εισόδημα, αλλά θα είναι μια επιβάρυνση. Θα είναι μια μικρή επιβάρυνση, η οποία όμως θα γινόταν μετά από 2 χρόνια. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε αυτή την κανονικότητα, κύριε Νεφελούδη, που λέτε. Πότε βλέπετε να αρχίσει να γίνεται ορατή στον κόσμο και στις δικές σας υπηρεσίες, ναι. Αλλά και στον κόσμο. Δηλαδή, αυτό που είπαμε και πιο πριν, να καταλάβει αυτός που έχασε το ΕΚΑΣ ότι μπαίνει σε μια άλλη περίοδο όπου θα απολαμβάνει. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η περίοδος, δηλαδή από την αρχή του χρόνου. Μεταβατική. Και κυρίως από τότε που ψηφίστηκε, έγινε νόμος το νομοσχέδιο το ασφαλιστικό, είναι μια περίοδο εντατικών εργασιών για να μπορέσει αυτό το πράγμα να αρχίσει να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα. Σε επίπεδο λογισμικού, ας πούμε, προσαρμογής των υπηρεσιών. Πήραμε μια απόφαση για τις επικουρικές συντάξεις. Ναι.
ψηφίστηκε αυτή η πρότασή μας, γλιτώσαμε το ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, πέσαμε στο δυσάρεστο γεγονός να έχουμε περίπου το 18,95% των δικαιούχων να έχουν μειώσεις μικρότερες ή μεγαλύτερες. Μέχρι να αποτυπωθεί αυτό, μέχρι να μηχανογραφηθεί αυτό, μέχρι να περάσει στη ζωή του άλλου, καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε κλείσει όλο το κομμάτι της προετοιμασίας, έτσι ώστε το 2017 να μπορούμε να μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα τρέχει. Θα τρέχει και μπορεί να επιδέχεται βελτιώσεις, τροποποιήσεις κτλ. Πάντα σε θετική κατεύθυνση. Επειδή αναφερθήκατε στις περικοπές τις επικουρικές, τι θα γίνει τώρα με την αναδρομική παρακράτηση? Ισχύει από 1η Ιουνίου, είναι για 3 μήνες για πολλούς, για 4 για άλλους, αναλόγως το ταμείο. Είχατε πει αρχικά για 3 μήνες, πάμε τελικά σε περισσότερες δόσεις μετά από αυτό το πλαφόν στο 10%. Αυτό συζητάμε για να πετύχουμε το πλαφόν του 10% στο κομμάτι της επικουρικής. Δηλαδή, μέχρι πόσες δόσεις μπορούν να φτάσουν από. Θα δούμε τώρα, δεν μπορώ να σου πω ακριβή στοιχεία. Πώς αυτή είναι η κατεύθυνση, να φύγουμε από το ασφυκτικό όριο των 3 μηνών. Αυτό είναι το οποίο θα έσκαγε τώρα τον Οκτώβριο. Θα έσκαγε τώρα, θα ξεκινάει τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη φάει την ψυχρολουσία του σε μπορεί και όχι, δεν ήταν. Αλλά προφανώς θα υπήρχε εκεί θέμα. Ναι. Κοιτάξτε, γίνεται μια εργώδης προσπάθεια στο Υπουργείο και από τις υπηρεσίες και από τα ασφαλιστικά ταμεία να πάμε πάρα πολύ γρήγορα στην υπόθεση της διαδικασίας του επανυπολογισμού. Δηλαδή, το στίχημα για μας είναι αυτό, γιατί τότε θα εφαρμοστεί πλήρως αυτό που έχουμε ψηφίσει. Μήπως όμως αυτό το καλό που θέλετε εσείς να φέρετε με τις δόσεις τις περισσότερες προς κρούση στο δημοσιονομικό κενό ενδεχομένως που θα δημιουργηθεί, γιατί τώρα πια μιλάμε ότι δεν θα κλείσει το 16, αλλά θα απλωθεί και στο 17. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είναι και τόσο σοβαρά τα έσοδα που θα δημιουργηθούν στο κράτος. Δηλαδή. Δεν έχω ακριβή εικόνα για το μέγεθος για τον όγκο των χρημάτων. Έχω την εντύπωση πάντως ότι όλο αυτό το σύστημα θα αρχίσει να ομαλοποιείται και πρέπει να γίνουν τώρα αυτές οι ρυθμίσεις από το 2017. Κύριε Φολούδη, είπατε πριν για καλή ροή εσόδων. Ποια είναι η εικόνα των ταμείων μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, επαναπροσδιορισμούς και. Γιατί ακουστήκανε μερικά περίεργα πριν καμία εικοσαριά μέρες, ότι παρά τις περικοπές, παρά τους επανυπολογισμούς, η εικόνα δεν είναι καλή. Ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η εικόνα πραγματικά σήμερα, παρακολουθούμε με μέσα πολύ στο Σεπτεμβρίου. Ναι, παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και έχει ενδιαφέρον αυτό, όχι μόνο στατιστικό, πολιτικό ενδιαφέρον, τη ροή των εσόδων στο βασικό φορέα ασφαλιστικό, το ΙΚΑ, που θα είναι και η βάση για τη δημιουργία του ΕΦΚΑ. Και αυτή είναι μια νέα παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη, παρέθεση κάνω τώρα, διότι έχουμε δεσμευτεί 1η-1η του 2017, εν πάση περιπτώσει στις αρχές του 2017, να λειτουργεί σε ονείως φορέας κοινωνικών ασφαλίσεων, που σημαίνει ότι τότε θα μπει σε φάση ανατροπής όλο το παλιό παθογενέ σύστημα σε σχέση με τα 13 ταμεία, 930 τρόπους υπολογισμού. Δηλαδή θα μπει πολύ πιο γρήγορα σε εφαρμογή διαδικασία της απονομής των συντάξεων. Περιμένουν ουρές για να πάρουν συντάξεις 1, 2, 3 χρόνια. Καταλαβαίνετε. Θα ομαλοποιηθεί όλο το περιβάλλον για τις διαδικασίες. Ειδικά μέσα στην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, ακόμα περιμένουν τις εγκυκλίους. Ναι, αυτά σας λέω, είναι η προσπάθεια είναι εργώδης. Για πέστε λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι είμαστε σε μια. Παρατηρήσαμε το τελευταίο εξάμηνο του 2015. Περιλαμβανομένων των περιόδων των σκληρών capital controls, ότι είχαμε μια αύξηση περίπου στο 50% των εσόδων του ΙΚΑ σχέση με το 2014. Αυτή η τάση, όχι σε τόσο μεγάλη ένταση, υπάρχει και τώρα. Θέλω να πω ότι με διακυμάνσεις ανάλογα με το μήνα, υπάρχει μια θετική αποτίμηση προς τα πάνω των εσόδων που έχει το ΙΚΑ, που είναι ο βασικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης. Άρα αυτό μας δίνει τα περιθώρια. Ωε. Θα σας πω, είναι η πρώτη φορά, πρώτος μήνας. Που δεν δανείστηκε το ΙΚΑ για να μπορέσει να προχωρήσει την καταβολή του συντάξεων. Ήταν αυτό, αν θέλετε, συζητάγαμε σε ένα κανονικό πολιτικό περιβάλλον που μπορούσαμε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε πληροφορίες. Θα ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Έχει να γίνει 5-6 χρόνια αυτό το πράγμα. Κάθε μήνα γινόνταν αλληλοδανισμοί μεταξύ των ταμείων. Τώρα δεν έγινε τίποτα. Στον ΟΑΕ, εντάξει, στον ΟΑΕ υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται, πώς προχωράει η υπόθεση με τις ασφαλιστικές φορές των ελευθερών επαγγελματιών. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Έχει βελτιωθεί, ωστόσο τώρα θα περάσει τελικά το πάγωμα των ασφαλιστικών οφειλών. Νομίζω πως δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζω πως δεν γίνεται αλλιώς. Υπάρχει ένα τεράστιο, το ξέρετε πολύ καλά, έχετε κάνει και εκπομπές γι' αυτό. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που αφορά τα χρέη που βαραίνουν και ιστορικά ακολουθούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να μην έχουν ασφαλιστικές φορές. Εκείνο που μας ενδιαφέρει δεν είναι να παγώσουν ή όχι
τα χρέη, να έχει δυνατότητα ο επαγγελματίας να κινείται, να δουλεύει. Και να αποκατασταθεί η ροή στο ταμείο. Ακριβώς, να έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτό είναι το κρίσιμο για να μπορέσει να κινηθεί, διότι αλλιώς είναι καταδικασμένος στο θάνατο. Οπότε λέτε, όσο σκληρή και η διαπραγμάτευση, όσα αγκάθια τελικά και αν εμφανίζονται σε αυτή τη διαδικασία, στο τέλος θα περάσει αυτό. Εγώ νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, επειδή πολλά λέγονται για διαπραγματεύσεις, είναι ένα πολύ σκληρό πεδίο αντιπαράθεσης, έτσι κι αλλιώς. Και δεν είναι διαπραγματεύσεις που γίνονται με τους επικεφαλείς που έρχονται κάθε 3-4 μήνες. Έχει προηγείται δουλειά. Έχει προηγείται δουλειά από τα κλιμάκια τα δικά μας, από τα κλιμάκια τα δικά τους. Δεν ανακοινώνουμε ποτέ, πολύ παραπάνω από ο Πρωθυπουργός, κάτι που δεν έχει ισχυρές πιθανότητες να περάσει. Αυτό θα ρωτούσε και με προλάβατε. Οπότε να το θεωρούμε δεδομένο και... Εγώ θα έλεγα να είμαστε, επειδή προσπαθούμε και στην Υπουργή Εργασίας να μην μιλάμε με δεδομένα ότι αυτό είναι σίγουρο κτλ. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε μια κατεύθυνση να επιληθεί και να υλοποιηθεί. Κύριε Εμφαλούδη, μας λέμε τον κοντρόλο ότι έχουν ανάψει τα τηλέφωνα τι θα γίνει με τους μαϊμούς συντάξεις. Τι θα γίνει με τους μαϊμούς συντάξεις? Εντάξει, είναι μαϊμού συντάξεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τους ελεκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Εργασίας και με το ΙΚΑ και με το Υπουργείο Εργασίας. Κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να ελέγξουμε συνολικά το τι υπόστρωμα παθογένειας υπάρχει κάτω από το ασφαλιστικό σύστημα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μας δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του μεγέθη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα εκατομμύρια που οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία από την παραβατικότητα της άρρωστης επιχειρηματικότητας. Ωραία. Ας πούμε παράδειγμα, η ΕΛΠΑ που λέμε, την ξέρουμε όλη την ΕΛΠΑ, την αναφέρω γιατί τα έχουμε δώσει πια αυτά στη δημοσιότητα, χρωστάει 35 εκατομμύρια ευρώ στο ασφαλιστικό σύστημα. Αν σε αυτά προσθέσετε τις παθογένειες, τα ρουσφέτια, αυτά που γίνονται, που είχαν γίνει παλιά, ό,τι αφορούσε την παραγραφή, το από κάτω σύστημα σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές ενημερότητες οφειλετών, καταλαβαίνετε ότι είναι, παράδειγμα, υπόθεση Ξηνή. Αυτή βγήκε από εμάς η υπόθεση Ξηνή, γιατί ήταν μπλοκαρισμένο το σύστημα των εντολών ελέγχου επί ένα χρόνο στο γραφείο του πρώην Υπουργού Εργασίας. Το βγάλαμε και έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή και αποκαλύφθηκε αυτό. Και είναι και πολλά άλλα πράγματα που είναι σε ουρά για να βγουν προς τα έξω. Πέρα από την περιπτωσιολογία, ας πούμε, και αντιμετώπιση σκανδαλωδών περιπτώσεων, αν πει κανείς ότι λογιστικά το έχετε πιάσει καλά το θέμα, σε επίπεδο υπηρεσιακής αρχιτεκτονικής, ώστε να μην ξαναγίνουν αυτά, γίνεται δουλειά? Σωστά, έχετε δίκιο. Γι' αυτό πάμε τώρα, όπως όλα τα Υπουργεία και με τις εξαγγελίες του κ. Βερναρδάκη, και εμείς προχωράμε σε μια βαριά διαδικασία ραγδαίας ανασυγκρότησης του Υπουργείου. Αφενός με τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, όταν θα έχεις ένα σύστημα για να μπορείς να βλέπεις, να έχεις την εικόνα, να παρακολουθείς την κανονικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, είναι όλα απλά. Όλα απλά. Γιατί δεν έχεις 13 φορείς όπου κάθε πρόεδρος, κάθε διοικητής κάνει ό,τι γουστάρει σε σχέση με τρόπο υπολογισμού ή και άλλα πράγματα. Έχεις ένα σύστημα το οποίο και μηχανογραφημένο και πληροφοριακό σύστημα κανονικό να μπορεί να το παρακολουθείς. Το δεύτερο είναι ότι αναδιατάσσουμε τις δυνάμεις του Υπουργείου. Διότι υπάρχει το δημόσιο συνολικά, αλλά και στο Υπουργείο Εργασίας το αντιμετωπίζουμε αυτό. Είναι κακώς κατανεμμένο το προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα από υπηρεσιακές δομές της επιθεώρησης εργασίας στην περιφέρεια. Η παλιά κυβέρνηση είχε κλείσει 40 καταστήματα του ΣΕΠΕ στην Ελλάδα. Σε όλο το Ιόνιο δεν έχουμε ούτε μία δομή για τον έλεγχο της παραβατικότητας. Και ξέρετε, είναι και μνημονιακή υποχρέωση, αλλά και αυτονόητη υποχρέωση, να κάνουν ένα σχέδιο δράση για την αντίληπτη εργασία. Θα τα δούμε όλα αυτά, κύριε Νεφελούδη. Εγώ, τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, επειδή απασχολεί και το χώρο του τύπου με τη δημοκράτηση των τηλεοπτικών αδειών, τα νέα κανάλια που θα δημιουργηθούν. Το ακούσαμε και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από άλλους φορείς, παράγοντες, ότι στα νέα κανάλια θα προσληφθούν εργαζόμενοι με επιδότηση. Έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο να πούμε? Όχι, σε αυτό το έχετε παραξηγήσει λιγάκι. Καταρχήν, στα νέα κανάλια υπάρχει η νομοθετική, ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, που περιγράφει 400. Το μήνυμα των 400 ανθρώπων. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το θέμα έχει σηκωθεί πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς ακόμα να έχουμε ξεκαθαρίσει το τοπίο, το τηλεοπτικό, για την χώρο της εργασίας στο τηλεοπτικό τοπίο. Μπορεί να μην χρειαστεί καν, εννοείται. Χωρίς, το ιδανικό σενάριο ξέρουμε, να μην χρειαστεί, αλλά επειδή η πρακτική έχει δείξει. Εμείς για να προλάβουμε. Έχει προεξοφληθεί Αρμαγεδόν χωρίς να έχει. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Επειδή εμείς έχουμε μια καθημερινή παρακολούθηση. Προφανώς το παρακολουθούμε το θέμα και προφανώς πρέπει να κάνει πολιτικές γι' αυτό και σωστά συζητάμε διάφορα πράγματα. Και σωστά το Υπουργείο Εργασίας μαζί με τον κύριο Παπά είπαν ότι ξέρετε, αν συμβεί αυτό, θα μπορεί να γίνει το άλλο. Θέλω να πω όμως το εξής. Έχουμε την παραδοχή των 1.600 ανθρώπων μίνιμουμ που θα απασχοληθούν στους νέους σταθμούς.
Δύο από αυτούς τους σταθμούς ήδη δουλεύουν έχουν περίπου 150 ανθρώπους παραπάνω. Ναι. Άρα η διαφορά σε σχέση με το 2600 δεν είναι ούτε 2.000 άτομα, ούτε 1.000 άτομα, ούτε τίποτα. Είναι γύρω στα 750 με 800 άτομα. Αν λειτουργήσει όπως είναι σήμερα, ενώ με βάση τις άδειες, το τηλεοπτικό τοπίο. Δεν είναι όμως έτσι. Διότι από την εμπειρία σας ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα κιόλας. Και αυτοί που ήταν στα κανάλια που μπορεί ενδεχομένως να κλείσουν ή να μην έχουν μια άλλη συνέχεια, είχαν υστέρηση προσωπικού. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα κανάλια είχαν προχωρήσει σε απολύσεις. Απλώς εγώ σας ρωτάω για το πρέπει να δούμε, πέρα, δηλαδή, για τα δεν έχουμε δει ακόμα. Αν θα υπάρξουν κάποια κίνητρα προς τους εργοδότες. Καταρχήν το βασικό κίνητρο είναι να μπορέσουν, όχι, αυτοί είναι, έχουν δεσμευτεί με βάση αυτά πήραν τις αδειές τους, έχουν το βασικό κίνητρο της εφαρμογής του νόμου, που σημαίνει 400 άτομα μήνυμα προσωπικό. Λέει Εμμανουέλα, αν τους δώσετε κίνητρα, αυτά τα 400 άτομα να τα καλύψουν με τα παιδιά, τους ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους από αυτά που δεν εμείς είπαμε ότι αν. Κάποια μετά την εφαρμογή του νόμου, που είναι υποχρεωτικό από τον νόμο, 400 θέσεις σταθερής εργασίας. Δεν υπάρχει θέμα επιδότηση ή όχι. Αν λοιπόν υπάρχουν. Και επιδότηση να πάρουν αυτούς που ενδεχομένως απολυθούν από αυτά που δεν θα. Αν πέρα από αυτά τα πράγματα, καλά, είναι δεδομένο ότι εμείς θα πιέσουμε να πάρουν ανθρώπους που ήδη δουλεργάζονται στα κανάλια. Ας πούμε, αν υπάρχει μια μεταβίβαση του ΣΤΑΡ σε κάποιο από αυτούς που κέρδισαν τις άδειες, είναι αυτονόητο ότι έχουμε και οικονομική δυνατότητα, επειδή θεωρείται και διαδοχή κτλ. Να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι άλλη τάξη θέμα. Λέω όμως ότι εδώ πρέπει να δούμε το τοπίο συνολικά. Για παράδειγμα, να δούμε ποιοι είναι οι εργαζόμενοι σταθερής απασχόλησης στα κανάλια σήμερα και ποιοι είναι με μπλοκάκι. Θέλω να πούμε ότι αυτά είναι πράγματα που τα παρακολουθούμε για να ξέρουμε ποιο είναι το ακριβές πεδίο στον χώρο της εργασίας του δημοσιογράφου. Ξέρετε ότι προχωρήσαν και στο ΜΕΚΑ σε επίσκεψη εργασίας οι εργαζόμενοι. Ναι. Θα έχουμε συνάντηση μαζί την άλλη εβδομάδα να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με κάποιο έκτακτο βοήθημα κτλ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Νεφελούδη για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν.